Ένα λακωνικό ανακοινωθέν του στρατηγού Φράνκο αναγγέλει τη λήξη του πολέμου. Έτσι πέφτει η αυλαία στο δράμα της εμφύλιας σύραξης που συγκλώνησε 3 ολόκληρα χρόνια την Ιβηρική Χερσόνησο. Τώρα όμως, μετά το τέλος, σηκώνεται η αυλαία χιλιάδων δραμάτων που εκτυλίχθηκαν αθόρυβα και αποτελούν τα σκοτεινά παρασκήνια της μεγάλης τραγωδίας. Η σημερινή Ισπανία είναι το άθροισμα όλων αυτών των μικρών, θλιβερών προσωπικών δραμάτων. Είναι ακόμη η τραγική πραγματικότητα ενός ίστατου δίκαιου αγώνα σε έναν όλο και πιο περίπλοκο κόσμο. Ο Φράνκο αναδείχτηκε νικητής γιατί κατόρθωσε να συσπυρώσει υπό την ηγεσία του ολόκληρο το αντιδημοκρατικό στρατόπεδο μαζί με την Καθολική Εκκλησία. Ενώ στους δημοκρατικούς η αντίθεση ανάμεσα στο ριζοσπαστικό επαναστατικό όραμα και στην αναζήτηση της ευρύτερης δυνατής λαϊκής συνενέσεως διαιώνισε την εσωτερική διαίρεση. Η συμπάθεια που προκάλεσε σε ολόκληρο τον κόσμο ο αγώνας των δημοκρατικών δεν κατάφερε να αντισταθμίσει τη βοήθεια που δεχόταν συστηματικά και αδιάλειπτα ο Φράνκο από την Ιταλία και τη Γερμανία.